Ανατριχιαστικές είναι οι περιγραφές της 16χρονης που καταγγέλει ότι ο πατέρας της την κακοποιούσε σεξουαλικά μαζί με τους φίλους του από τότε που ήταν στο δημοτικό. Την τελευταία φορά που με βίασε ήταν τον Ιανουάριο του 17. Ήμουν στο σπίτι μιας φίλης μου από τη Λεπτοκαριά αλβανικής καταγωγής, ήταν και αυτή μέσα. Ο πατέρας της έχει πεθάνει, η μητέρα της έλειπε. Καθόμασταν στο σαλόνι και τότε ήρθε αυτός με τους φίλους του. Όταν τον είδα, έκανα προς τα πίσω για να φύγω. Με έπιασε όμως από τον μπράτσο, με τράβηξε στο δωμάτιο και με βίασε. Υπήρχε εκφοβισμός. Και ο παιδικός εκφοβισμός είναι ανεξέλεγκτος και η συναισθηματική κακοποίηση είναι ένα βάναυσο γεγονός. Αυτό αφορούσε φυσικά και τη μητέρα. Το ανήλικο σήμερα κορίτσι καταγγέλει ότι η συμμορία των βιαστών παγίδευσε και τις φίλες της, τις οποίες οδήγησαν στο σπίτι πίσω από το μαντρί και τις βίασαν ομαδικά. Με τράβηξε από το αυτοκίνητο μέχρι το σπίτι. Άκουγα φωνές. Μέσα ήταν 4 κορίτσια από τη Λεπτοκαριά. Τις είχαν δέσει σε κρεβάτια και καναπέδες με σχοινιά. Τα ουρλιαχτά αντιχούσαν σε όλο το σπίτι. Ήρθαν και οι φίλοι του και μετά μας βίασαν. Η 16χρονη, μετά την απόπειρα αυτοκτονίας που επιχείρησε πέρσι τον Μάιο, νοσηλεύτηκε για περίπου 2 μήνες στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Εκεί, με τη βοήθεια των ψυχιάτρων, άρχισε σιγά-σιγά να αποκαλύπτει τα μυστικά που έκρυβε μέσα της από παιδί. Η σεξουαλική κακοποίηση ενός παιδιού από το γονιό μπορεί να το οδηγήσει στην αναζήτηση επικίνδυνων συμπεριφορών και μέσα από το διαδίκτυο, προκειμένου να αισθανθεί το ενδιαφέρον. Τον εφιάλτη που ζούσε για 10 χρόνια περιγράφει συγκλονιστικά η μητέρα της. Είχα καταλάβει ότι κάτι πήγαινε στραβά από τότε που ήταν 6 χρόνων. Τη φώναζε πάντα κοντά του και την έλεγε κότσο. Το γιο μου πάντα τον προσπερνούσε, δεν έδινε σημασία. Εμένα δεν με φώναζε ποτέ με το όνομά μου. Μου είπε ότι την είχε πάει στο σπίτι εκεί που είναι τα πρόβατα όταν ήταν ακόμα στο δημοτικό. Οι κατηγορούμενοι δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή και προφυλακίστηκαν. Δηλώνει αθώος και πιστεύουμε ότι θα αποδείξουμε την αθωότητα στη συνέχεια.